Θέλω να εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός ότι πριν από λίγο η αξιωματική αντιπολίτευση, ίσως σε λήψη επιχειρημάτων, προτίμησε να εξασκηθεί σε μια διαδικαστική γυμναστική, σε μια γυμναστική επί της διαδικασίας και μάλιστα ένα δίκο. Και μάλιστα με πρόσταγμα όχι του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά με πρόσταγμα του πρώην Προέδρου της Βουλής, ο οποίος φρονώ ότι παρέσυρε τον κύριο Σαμαρά. Και τον παρέσυρε διότι προφανώς γνωρίζει τον κανονισμό, τον παρέσυρε σε μια άστοχη ενέργεια. Δεν είναι δυνατό να μην γνωρίζει ούτε ο κύριο Σαμαράς ούτε ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής ότι ο κανονισμός είναι σαφής και δίνει τη δυνατότητα σε υπουργό της κυβέρνησης να ζητήσει το λόγο ή προσωπικού. Και μάλιστα, όταν έχει Πολάκης κατηγορηθεί και οφείλει να δώσει κάποιες απαντήσεις. Μήπως λοιπόν αυτή η ενέργεια που μετέτρεψε μια ιστορική παράταξη σε φοιτητική παράταξη και όχι σε παράταξη που πρέπει να με την πράξη και την παρουσία της και το ήθος της να δίνει σεβασμό στο Κοινοβούλιο. Μήπως αυτή η ενέργεια έγινε διότι δεν γνωρίζαν τον κανονισμό? Μήπως έγινε διότι δεν ανέχονται την άλλη άποψη? Δεν το πιστεύω. Αυτή η ενέργεια έγινε για λόγους εντυπώσεων. Για να καλυφθεί η σημερινή συζήτηση και η ουσία της και όσα ουσιαστικά συζητήσαμε εδώ από διαξυφισμούς επί της διαδικασίας. Και αυτό νομίζω ότι δεν τιμά το ελληνικό κοινοβούλιο και δεν τιμά όσο το επιχειρούν. Διότι μας παρακολουθεί ο ελληνικός λαός. Παρακολουθεί τις συνεδριάσεις και από το κανάλι της Βουλής και από κανάλια που έχουν ζωντανή σύνδεση και βλέπει και κρίνει. Θέλω, κυρίες και κύριοι βουλευτές, να μείνω σήμερα στην ουσία. Και η ουσία είναι ότι πράγματι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη διαπραγμάτευση με τους εταίρους. Σε μια διαπραγμάτευση όπου αυτό που χρειάζεται είναι να ακουστούν ξεκάθαρα οι θέσεις όλων των κομμάτων, όλων των πτερήγων της Βουλής, πάνω στα κρίσιμα επίδικα. Και εγώ θέλω για άλλη μια φορά να επαναλάβω. Η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται εντατικά προκειμένου να έχουμε το συντομότερο δυνατόν την υλοποίηση της απόφασης του Eurogroup στις 20 του Φλεβάρι. Σε αυτή τη διαπραγμάτευση όμως δεν πηγαίνουμε εμείς δίχως κόκκινες γραμμές. Σε αυτή τη διαπραγμάτευση δεν πηγαίνουμε δίχως να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχουν όρια. Όρια τα οποία δεν δικαιούμεθα να υπερβούμε. Διότι έχουμε μια νοπή και συγκεκριμένη λαϊκή εντολή και μια ακόμα πιο σταθερή στήριξη του ελληνικού λαού προκειμένου να φύγει η χώρα από αυτή την τρομακτική περιπέτεια που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια. Και τα όρια της λαϊκής εντολής είναι όχι άλλη ηφαισιακή πολιτική, όχι άλλα σκληρά μέτρα λιτότητας. Θέλω λοιπόν με κατηγορηματικό τρόπο να επαναλάβω, απαντώντας και στον κύριο Θεοδωράκη, ο οποίος ζήτησε συζήτηση επί της ουσίας και συμφωνώ, κύριο Θεοδωράκη. Προφανώς και αυτό που θα θέλετε σήμερα από μένα είναι με ξεκάθαρο τρόπο να επαναδιατυπώσω τις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης στο πλαίσιο μιας εθνικής προσπάθειας. Και οι κόκκινες γραμμές μας είναι σαφείς. Δεν πρόκειται εμείς να συμφωνήσουμε σε περικοπές μισθών και συντάξεων. Δεν πρόκειται εμείς να συμφωνήσουμε στην υλοποίηση κανενός ηφαισιακού μέτρου. Και αυτή είναι η τελευταία μας λέξη. Και είναι λέξη που υπόδεται καθαρά, ξάστερα, μέσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο, μπροστά στον ελληνικό λαό. Μας αφήνει παγερά αδιάφορους το αίτημα για απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων σε μια αγορά εργασίας που έχει, λέει, λατηθεί. Γιατί εμείς σκοπεύουμε το συντομότερο δυνατό να αποκαταστήσουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας όπως υπάρχει πλαίσιο συλλογικό συμβάσιο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μπορεί να ζητάμε η Ελλάδα να είναι μια ευρωπαϊκή χώρα
αλλά να μην διέπεται από τους κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου, του εργατικού δικαίου που διέπει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν πρόκειται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς να δεχτούμε αύξηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα. Αυτή την κληρονομιά που μας άφηνε η προηγούμενη κυβέρνηση με το περιβόητο email. Δεν πρόκειται να συνεχίσουμε όχι την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Δεν ήταν αξιοποίηση αυτό που γινόταν στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Αλλά ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας και δημόσιου πλούτου. Όποιος επιθυμεί κοινοπραξίες με συμμετοχή και έλεγχο του ελληνικού δημοσίου, όποιος έρχεται για να επενδύσει χρήματα που θα έχουν αναπτυξιακή προοπτική στην πραγματική οικονομία, θα είναι καλοδεχούμενος. Όποιος όμως έρχεται με στόχο, και δεν είναι, κύριε Θοδωράκη, ένα πρόσωπο ή δύο πρόσωπα, αναφερθήκατε στο θέμα των αεροδρομίων, είπατε μια θέση ενδιαφέρουσα, να μην ανοίγει σε ένα. Προσέξτε εδώ τι έχουμε. Αυτό που έχουμε εδώ είναι μια μεταβίβαση τίτλων ιδιοκτησίας από το ελληνικό δημόσιο στο δημόσιο άλλων χωρών. Και ως εκ τούτου, εμείς θεωρούμε ότι όλα αυτά τα ζητήματα χρήζουν επανεξέτασης και επαναδιαπραγμάτευσης με κριτήρια. Πρώτο κριτήριο, η βέλτιστη δυνατή ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, επενδύσεις που θα φέρουν θέσεις εργασίας, επενδύσεις που θα δώσουν τόνωση στην αναπτυξιακή προοπτική στην οικονομία, συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου και βεβαίως κάτι που για μας είναι εξαιρετικά κρίσιμο, τα έσοδα από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας να μην πηγαίνουν σαν ένα βαρέλι δίχως πάτο για την αποπληρωμή ενός χρέους που διαρκώς μεγεθύνεται, αλλά να πηγαίνουν εκεί που έχει ανάγκη η χώρα, στα ασφαλιστικά ταμεία και στην ανάπτυξη, με όρους την πλήρη τήρηση της εργασιακής νομοθεσίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις κόκκινες γραμμές έχουμε, αυτές θέτουμε. Ξεκαθαρίζω ότι δεν υποχωρούμε όσους εκβιασμούς, όσες πιέσεις και αν δεχθούμε. Και αυτά ακριβώς ζήτησα σήμερα από τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης να υιοθετήσουν, να στηρίξουν, και ζητώ και τώρα, διότι αυτές δεν είναι οι κόκκινες γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι οι κόκκινες γραμμές του ελληνικού λαού, της Ελλάδας, σε μια σκληρή διαπραγμάτευση που όλοι πιστεύουμε ότι μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Σας ακούω πολλές φορές να μιλάτε με ωραία λόγια για την Ευρώπη, για την ανάγκη μιας λύσης ευρωπαϊκής, για συμφωνία και ευθύνη, ώστε να μην πέσει η χώρα στα βράχια. Σε αυτά τα επίδικα όμως, δεν άκουσα συγκεκριμένα σήμερα τι ακριβώς προτείνετε. Προτείνετε, προκειμένου, όπως λέτε εσείς, να μην έχουμε βράχια, να συνεχίσουμε να σερνόμαστε στα βράχια και στα αγκάθια μιας μνημονιακής πολιτικής και να δεχθούμε ηφαισιακά μνημονιακά μέτρα, ή στηρίζετε την εθνική προσπάθεια, δίχως μισόλογα, δίχως υπεκφυγές? Αυτό είναι το κρίσιμο επίδικο σήμερα και χρειάζονται καθαρές, ξάστερες κουβέντες, δίχως περιστροφές και υπεκφυγές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι φανερό από όλα όσα είδαμε σήμερα. Το καινούριο ήδη έχει γεννηθεί. Δυσκολεύεται όμως να στεριώσει. Διότι το παλιό παλεύει με νύχια και με δόντια να κρατηθεί. Και καρτερά να αποτύχει το καινούριο. Να λυγίσει. Μην καρτεράτε να λυγίσουμε. Μην καρτεράτε να αποτύχουμε. Διότι ακόμα κι αν εμείς αποτύχουμε, δεν θα είστε εσείς οι οποίοι θα καταφέρετε να ξανάρθετε στην επιφάνεια. Δυστυχώς θα έρθουν άλλες δυνάμεις. Συνταχθείτε λοιπόν σε αυτή την εθνική προσπάθεια, δώστε δύναμη στη δύναμη της χώρας, δύναμη που την ενισχύει η υποστήριξη της ελληνικής κοινωνίας και του λαού, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε αυτή την κρίσιμη διαπραγμάτευση για τη χώρα και τον λαό. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.